βλέπω ήδη το πήρατε τώρα. Ναι, το πήρα πιο νωρίς, ας πούμε, γιατί θα ακριβήνω. Πάνε 10 ευρώ, ενώ τώρα με 6 ευρώ το πήρα. Καρφίτσα δεν έπεφτε σήμερα στη Βαρβάκιο Αγορά από καταναλωτές που κάνουν έρευνα αγοράς για τον Πασχαλινό Οβελία προκειμένου να τον πληρώσουν όσο το δυνατόν φθηνότερα. Η οικονομική κρίση με την υποκατανάλωση έριξαν φέτος την τιμή στο αρνί και το κατσίκι στην έναρξη της Πασχαλινής Αγοράς ως και 2 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Έτσι η τιμή του Οβελία κυμαίνεται από 6 ως 9 ευρώ, ενώ πέρσι κυμαινόταν από 7 ως 10. Εσείς είδατε και 9 ευρώ σε συνάδελφο να πουλάει. Είναι φυσικό. Είναι ανάλογα τι θέλει να βγάλει ο καθένας. Θέλει με 10 αρνάκια να βγάλει το μεροκάμα. Σε πολλά κρεοπολία εδώ στη Βαρβάκιο Αγορά, τόσο το αρνάκι όσο και το κατσικάκι πολλούνται προς 6 ευρώ το κιλό. Είναι πολλοί καταναλωτές που εδώ και 2 εβδομάδες προμηθεύονται τον Πασχαλινό Οβελία και τον βάζουν στην κατάψυξη προκειμένου να αποφύγουν τις αυξήσεις της τελευταίας στιγμής. 200 πούλησα σήμερα. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τιμή του Οβέλια θα αυξηθεί κατά 1 ευρώ την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ που αυτή την περίοδο πωλούν το αρνί από 6 ευρώ και 95 λεπτά ως 7 και 95 το κιλό και στα συνοικιακά κρεοπολία όπου ο Οβέλιας πωλείται προς 10 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα το κίνημα του φθηνού Οβελία χωρίς μεσάζοντες δεν φαίνεται να προχωρά καθώς η Γενική Γραμματεία Εμπορίου όσο και οι περιφερειακές διευθύνσεις υγείας ξεκαθάρισαν ότι η διάθεση του κρέατος πρέπει να γίνεται με αυστηρούς κανόνες και ελέγχους. Όταν δεν υπάρχει ο δημόσιος υπάλληλος ο φθηνίατρος να τα ελέγξει, δεν ξέρουμε τι ζώα διακινούνται στην αγορά. Μπορεί να ήταν ψόφια, μπορεί να ήταν χαλασμένα, χίλια μπορεί. Οι κτηνοτρόφοι όμως διαμαρτύρονται ότι οι έμποροι θέλουν να πάρουν τα αρνιά τους σε πολύ χαμηλές τιμές και προειδοποιούν πως αν οι τιμές δεν ανέβουν θα τα πουλήσουν απευθείας από τα μαντριά. Εάν οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερα από πέρσι θα μετατρέψουμε τα μαντριά σε σφαγεία και κρεοπολία. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, το Πασχαλινό τραπέζι φέτος θα είναι φθηνότερο κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, ενώ πέρυσι το Πασχαλινό τραπέζι μιας τετραμελούς οικογένειας κόστιζε 114 ευρώ, φέτος θα κοστίζει 102. Η μείωση στην τιμή του Οβέλια στην κεντρική κρεαταγορά και τα σούπερ μάρκετ φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις το 17,1%. Το 13,4% φτάνει πτώση στην τιμή του κατσικιού, το 10,6% η τιμή του κοτόπουλου, ενώ φθηνότερες πολλούνται και οι ντομάτες φέτος κατά 24,34%. Το Πασχαλινό σας τραπέζι τι προβλέπετε, θα είναι το ίδιο με άλλες χρονιές? Καμία σχέση. Τρεις στους τρεις άνεργοι είμαστε στο σπίτι, οπότε